Καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμα παγκότερμα είναι στον αέρα. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν έχω μαζί μου Γιώργο Ψύχα. Δύσκολα να πληρώνεται το γεννό του, η αλήθεια είναι. Αυτή η φωνή που μιλάει και δεν αφήνει να επέμβει κανείς και πρέπει να σηκώνει το χέρι σου αν είσαι στο σχολείο για να μιλήσεις, δεν θα είναι μαζί μας αυτή την εκπομπή. Μία οι δικές μου υποχρεώσεις, μία οι δικές του, δεν μπορέσαμε να συνδυάσουμε το πρόγραμμα, όμως είναι σίγουρο ότι στην επόμενη εκπομπή θα είναι μαζί μας. Δεν γίνεται να λείψει για δεύτερη συνεχόμενη, αποκλείεται. Οπότε σήμερα θα σχολιάσουμε μαζί ό,τι έγινε στην επικαιρότητα στην Super League, που είχαμε πολλά πράγματα και δυστυχώς δεν έχω στην παρέα μου Γιώργο για να τα συζητήσουμε μαζί. Θα πω όμως και το δικό του σκεπτικό, γιατί πάνω κάτω οι απόψεις μας συμπίπτουν με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου και η τσακωμή μας είναι έντονη. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είχαμε έτσι κοινά στοιχεία να σχολιάσουμε και να πούμε. Να ξεκινήσουμε φυσικά το ντέρμπι από το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και το 1-3 με το οποίο η Ένωση δραπέτευσε από το στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης, που την κρατάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 72 βαθμούς, και πλέον φαίνεται ότι η μάχη για το πρωτάθλημα είναι στο χέρι τους, είναι σε αυτούς τους δύο. Δεν υπάρχει αντίπαλος, οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός είναι στους 63, ο ΠΑΟΚ είναι στους 60, αυτοί δεν θα μονομαχήσουν για την τρίτη θέση. Αλλά η κορυφή είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Και ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό σε ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα. Είχε γκολ νωρίς, είχε ισοφάρηση, είχε έντονες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Είχε επεισόδια τα οποία έχουμε τονίσει επανειλημμένως και στην εκπομπή αλλά και γενικότερα είναι κοινή λογική. Πρέπει να λείπουν από το ποδόσφαιρο και γενικότερα από τον αθλητισμό, να βλέπουμε ανθρώπους να εισβάλλουν στο γήπεδο και να δημιουργούν επεισόδια και έντονες έτσι αντιπαραθέσεις με την αστυνομία και τα κρυγόνα. Αυτά τα πράγματα δεν φορούν στον αθλητισμό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ αντικειμενικά ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο για άλλη μια φορά. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος φαινόταν ξανά χαμένος μέσα στο γήπεδο, αυτό το σύστημα με τα δεκάρια, το οποίο χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά ο Ζωσέ Ανικό, σε αυτό το παιχνίδι δεν τον βοήθησε. Η ΑΕΚ πίεσε από νωρίς, κατάφερε να προηγηθεί μόλις το 7 με τον Κατσίνοβιτς. Είχε και άλλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο για να μεγαλώσει το σκορ, αλλά δεν το κατάφερε διότι είχε απέναντι της ένα σπουδαίο Πασχαλάκη, που αν δεν ήταν αυτός, σίγουρα θα μιλάγαμε για άλλο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κατευθείαν ο Ανικό έκανε δύο αλλαγές, έβγαλε Βαλμπουενά και Μπιέλ που δεν βοήθησαν, ειδικά ο Μπιέλ ήταν για άλλο ένα ντέρμπι κακός, και έβαλε μέσα τον Μασούρα και τον Βουρσάη, δύο αλλαγές που τον είχαν βοηθήσει και στο παιχνίδι με τον Πάοκ, που ο Ολυμπιακός είχε ανατρέψει πάλι το 0-1 και είχε κερδίσει. Βρήκε τον γκολ στο 54 με τον Μπακαμπού, πίεσε και αυτός στη συνέχεια, πίεζε και η ΑΕΚ, είχε τις δικές ευκαιρίες. Τελικά στο 82 η ΑΕΚ κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Λιβάη Γκαρσία, για να έρθει ο Μάνταλος στις καθυστερήσεις και να κάνει το 1-3 και να κλειδώσει στην ουσία τη νίκη της ΑΕΚ. Όπως είπαμε, σε ένα ντέρμπι που είχε πάρα πολλές διαμαρτυρίες, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για πάρα πολλές φάσεις. Διαμαρτύρεται για το πέναλτι το οποίο υπέδειξε ο Διδυδής και έτσι προήλθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται ότι στο τρίτο γκολ της Ένωσης έχει προηγηθεί φάουλ στον Ρέατσιουκ, οπότε η φάση δεν έπρεπε να συνεχιστεί. Διαμαρτύρεται επίσης για ένα μαρκάρισμα όπου έπρεπε να δεχθεί κάρτα ο Σιμάνς, και αν δεν κάνω λάθος, γενικότερα που είχε ήδη κάρτα. Απ' την άλλη έχει και η Ένωση τις δικές της διαμαρτυρίες. Έχει, ας πούμε, για ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Κώστας Φορτούνης που δεν δέχτηκε την δεύτερη κίτρινη. Είδαμε παράγοντες του Ολυμπιακού να μπαίνουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο και να έχουν έτσι έντονες λογομαχίες. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρουμε θέση για τη διαιτησία, και ο κόσμος έχει την δική του κρίση και μπορεί να δει αν κάποια ομάδα ευνοήθηκε ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι στα ντέρμπι όλα μετράνε και ένα σφύριγμα ή όχι εννοείται πως ευνοεί κάποια ομάδα, αλλά γενικότερα ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει δικαιώματα είτε με το στήσιμο της ομάδας είτε με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να παίζει την έδρα σου σε ένα μάτι ζωής ή θανάτου για άλλη μια φορά, να έχεις τον κόσμο στο πλευρό σου και να πραγματοποιείς τόσο κακό πρώτο ημίχρονο. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη,
δίκαια διαμαρτύρεται για κάποιες φάσεις, οκ, okay, σεβαστό, αλλά από την άλλη έχει δώσει αυτός πάρα πολλά δικαιώματα. Η ΑΕΚ από την άλλη, οκ, okay, μπορεί να είχε μία εύνοια, αλλά και πάλι ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Έχει αποδείξει σε όλο το πρωτάθλημα ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε τόσο πολύ εκεί. Και σε άλλα παιχνίδια πάλι υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες, υπήρχαν ανακοινώσεις. Έχουμε ακόμα αγωνιστικές μέχρι το τέλος. Οπότε σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις. Εδώ να είμαστε να διαβάζουμε ανακοινώσεις σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο να δούμε πότε θα τελειώσει. Γενικότερα, σαν ένα έτσι σχόλιο, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, και ήταν καλύτερη, θα μπορούσε να προηγείται με μεγαλύτερο σκορ στο πρωτομήχρονο. Πραγματικά ο Πασχαλάκης ήταν φανταστικός. Η άμυνα του Ολυμπιακού, εντάξει, με παίκτες οι οποίοι μία παίζουν, μία δεν παίζουν, ας πούμε το Σισέ τον είχαμε ξεχάσει, τώρα τον βλέπουμε να ξαναμπαίνει. Ο Ρέαπτσουκ δεν έκανε καλή εμφάνιση, ο Ροντινέη δεν έκανε το κάτι το εξαιρετικό. Απ' την άλλη και μπροστά έγιναν λάθη, ο Χουάνγκ δεν έπρεπε να το πει σε μια καλή εμφάνιση και έλειψε αυτό από τον Ολυμπιακό. Ο Εμβιλά στα κλασικά, χωρίς το κάτι παραπάνω. Ακόμα και για τον Μπακαμπού, ο οποίος σκόραρε, αν δεν είχε πετύχει τον γκολ, θα λέγαμε ότι ήταν άφαντος στο παιχνίδι. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε πολλούς παίχτες να ξεχωρίζουν. Δηλαδή, και ο Τσούμπερ, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Ραούχο, και ο Λιβάη Γκαρσία και ο Γκατσίνοβιτς έκαναν τα πάντα. Ο Σιμάνσκι επίσης ήταν εξαιρετικός. Η άμυνα της ΑΕΚ σταθερή. Γενικότερα η ΑΕΚ πλέον μετάκια δεν είχε περιθώρια, αλήθεια είναι, για να χάσει, ειδικά με το διπλό που έκανε ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα, όπου εκεί είχαμε διαμαρτυρίες και έτσι έντονες αντιπαραθέσεις. Η ΑΕΚ δεν γινόταν να χάσει, μπήκε για να κερδίσει, το πήρε το παιχνίδι. Δεν έχει να αλλάξει πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Πλέον μόνο προς το καλύτερο μπορεί να πηγαίνει η ΑΕΚ. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει να αλλάξει πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι που πρέπει να βρει οπωσδήποτε έναν φυσιολογικό και κανονικό προπονητή να θέσει ξανά τις βάσεις από την αρχή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίχτες, έχει καλούς παίχτες, ομάδα δεν έχει. Και εδώ είναι η διαφορά. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που βλέπουμε ότι αν κάποιος παίχτης δεν είναι τόσο καλός, υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα καλύψει και θα καλύψει και το δικό του κενό. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές. Αυτός είναι ο ρόλος της ομάδας και λέμε ότι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτός ο ρόλος. Έχουν γίνει όλα αυτά τα λάθη από την αρχή της σεζόν, τα οποία τα έχουμε αναλύσει και σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Θέλει σίγουρα ένα κανονικό προπονητή να φτιάξει από την αρχή την ομάδα και να της δώσει μια φυσιολογική και σωστή ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, για το ντέρμπι, εγώ προσωπικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε για ποιες φάσεις διαμαρτύρονται οι δύο ομάδες. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δίκιο να φωνάζει για κάποιες από τις φάσεις, διότι δεν έχει όλα δίκιο προφανώς. Για παράδειγμα, δεν θεωρώ ότι στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ υπάρχει φάουλ από τον Άμραμπατ, γιατί βλέπουμε ότι και ο Ρέαπτσουκ δεν είχε πάρει φυσιολογική θέση για να αμυνθεί. Γενικότερα, ενώ στους Σιμάνσκι, ας πούμε, που λέει ότι πρέπει να πάρει τη δεύτερη κίτρινη, έκανε όντως ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το πέναλτι. Άλλοι λένε ότι τον ακούμπησε, άλλοι λένε ότι δεν τον ακούμπησε, άλλοι λένε ότι τον ακούμπησε λίγο ή πολύ. Ή στο πέναλτι που διαμαρτύρεται επίσης με τον Μπακαμπού, ότι σπρώχτηκε στην περιοχή. Καλό είναι να μην στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτές τις φάσεις, να βλέπουμε την ουσία. 1-3 έρθει το παιχνίδι, η ΑΕΚ ήταν καθαρή νικήτρια. Και προχωρά στην κούρσα του τίτλου, όπου όμως δεν παίζει μόνη της, διότι εκεί είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να αποδράσει ξανά στις καθυστερήσεις. 1-2 κέρδισε μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το καλό, αμήνεται πάρα πολύ καλά. Ο Γιωβάνοβιτς έχει κάνει τρομερή δουλειά και το βλέπουμε και στα play-off, με εξαίρεση αυτό το παιχνίδι με το Βόλο που τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως θα ήθελε. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός στέκεται άψογα μέσα στο γήπεδο. Έχει έναν τρόπο να αμήνεται τόσο καλά, να καλύπτει όλα τα κενά, να μην υπάρχει τρόπος για τους αντιπάλους του να διασπάσουν την άμυνα. Το έχουμε πει για τον Γιωβάνοβιτς, το έχουμε γράψει και στο site μας, στο depth.gr, για όλα αυτά που έχει καταφέρει να κάνει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, και σε αυτό το παιχνίδι έγιναν πολλά. Και εδώ ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι. Είδαμε έναν Παναθηναϊκό που, όπως είπαμε, αμυνόταν και έκανε μια πολύ καλή ευκαιρία με το Σπόραρ, που σε τέτοια και από πλεονεκτική θέση αστόχησε.
Βέβαια μετά στο 38 βγάζει την assist για τον Μπερνάρ που κάνει αυτό που του ζητάει ο Γιωβάνοβιτς εδώ για πολύ καιρό. Δηλαδή να τελειώνει και αυτές τις φάσεις και να μην ψάχνει τον συμπέκτη του. Και το έκανε στο 38, άνοιξε αυτός το σκορ, το έκανε το 0-1 σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, έκαναν και πολλές αλλαγές στις δεκάδες τους. Παρ' όλα αυτά, στο 85 ο Ντάγκλας Αουγκούστο κατάφερε να κάνει το 1-1 και στις καθυστερήσεις ο Παναθηναϊκός σκοράρει για το 1-2 με ένα πέναλτι που πέσε στο 89 και με την χρήση VAR ο Ιωαννίδης. Άλλη μια φάση για την οποία συζητήθηκε έντονα. Το πέναλτι δόθηκε. Ο Ιωαννίδης σημάδεψε σωστά και έκανε το 1-2 και τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι κέρδισε και ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις με τον Τάισον, που όμως ακυρώθηκε με τη χρυσή βάρ διότι είχε ξεκινήσει ως offside, οπότε ήταν ως μη γενόμενη η συνέχεια της φάσης. Είπαμε ότι και σε αυτό το μάτς υπήρχαν διαμαρτυρίες. Χαρακτηριστικά κιόλας ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται εκτός από το πέναλτι που θεωρεί ότι δεν ήταν ή ότι ήταν τραβηγμένο. Διαμαρτύρεται για άλλη μια φάση με τον Κουρμπέλη, ο οποίος κάνει χέρι σε μια προσπάθεια και έπρεπε να δεχτεί και αυτό στη δεύτερη κίτρινη. Ο Λουτσέσκο από την άλλη λέει ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο γήπεδο και είχε αυτοπεποίθηση επειδή προστατεύεται από τη διαιτησία. Για άλλο ένα παιχνίδι, ο τεχνικός του Διαφάλου υποστηρίζει ότι οι ομάδες της Αθήνας έχουν περισσότερη εύνοια από τους διαιτητές. Λέει γενικότερα στις δηλώσεις, ειδικά με το τέλος του αγώνα, τόνισε πολλά και για προηγούμενα παιχνίδια, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μάλιστα τόνισε και σε ένα σημείο της συνέντευξης τύπου ότι θα ήθελα πολύ να έχω διαιτησία εκτός έδρας σε ντέρμπι όπως ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δείγμα του τι πιστεύει για την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε πάρα πολλά και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά, και ίσα ίσα αυτό είναι ένα παιχνίδι που το διπλό του δίνει ψυχολογία και δύναμη για την συνέχεια, διότι η συνέχεια παραμένει δύσκολη για τους πράσινους. Τώρα βέβαια που και οι υπόλοιποι διεκδικητές έχουν βγει λίγο εκτός και έχει μείνει μόνο η ΑΕΚ, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, πραγματικά είναι οι δυο τους, δεν υπάρχει άλλος. Ανάμεσα αυτούς τους δύο θα παιχτεί και βέβαια είναι να δούμε και τι θα συμβεί και στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα παίζουν και μεταξύ τους, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δηλαδή, με τους υπόλοιπους αντιπάλους που είναι εκτός στόχων. Ούτε για αυτό το παιχνίδι έχω να πω πάρα πολλά. Είδαμε δύο ομάδες να παλεύουν, δύο ομάδες να δίνουν τα πάντα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε τις ευκαιρίες του, προσπαθούσε να πατά περιοχή συνέχεια στην περιοχή του Παναθηναϊκού προς τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Δεν κατάφερε να πάρει την νίκη για λίγο και μάλιστα στο τέλος της αναμέτρησης. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσει είναι το χειροκρότημα, διότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται στο σύλλογο. Είναι δίπλα στην ομάδα, παρόλο που μπορεί να έχει κακά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη βάση για την επόμενη χρονιά. Εξάλλου και ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η φετινή χρονιά είναι για να στηθεί η ομάδα και να πάει φορτσάτη και τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλές βάσεις, έχει πολύ καλούς παίκτες που σιγά σιγά δένουν μεταξύ τους και σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη χρονιά με κάποιες ίσως προσθήκες που θα αναβαθμίσουν την ομάδα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στο γνωστό momentum, στο γνωστό τρόπο παιχνιδιού, καλά στημένη ομάδα, το έχουμε πει επανειλημμένως, κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη, γιατί πραγματικά ήταν σπουδαία νίκη αυτή με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Είναι κοντά στο να πάρει το τρόπαιο. Είναι κοντά. Δεν ξέρω. Πολλοί λένε ότι είναι θαύμα να το πάρει, ειδικά με κάποιες εμφανίσεις, με κάποια παιχνίδια που έχει πάρει στο τέλος του αγώνα, στις καθυστερήσεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί ένα τρομερό πρωτάθλημα. Έχει πάρει πολλές και σπουδαίες νίκες που τον κρατάνε αυτή τη στιγμή στην κορυφή. Φυσικά να τονίσουμε ότι δέχτηκε γκολ μετά από 14 ώρες και 45 λεπτά, δείγμα του πόσο καλά στημένος είναι ο Παναθηναϊκός και πόσο δύσκολα δέχεται γκολ. Αυτό θεωρώ είναι που κάνει τους πράσινους να ξεχωρίζουν. Φυσικά υπήρχαν τρομεροί πανηγυρισμοί και στα αποδυτήρια και ο
έβγαλε, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, δεν το παράτησε. Είναι πολύ έτσι, ζώρικο να δέχεσαι τόσο αργά γκολ από τον γηπεδούχο, να ισοφαρίζει και παρόλα αυτά να βρίσκεις τον τρόπο να ξαναπεράσεις μπροστά. Και όπως είπαμε πριν, τώρα είναι αυτός και η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλος. Σε αυτούς τους δύο θα κριθεί, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο θα κριθεί ο τίτλος. Πριν δούμε τη βαθμολογία και, και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, να πούμε φυσικά ότι είχαμε και το παιχνίδι Βόλος Άρης. Ένα παιχνίδι που φυσικά είναι, για την, είναι σημαντικός για την πέμπτη θέση. Και είδαμε έναν Άρη, ο οποίος πήγε στον Βόλο, που και εκεί υπάρχει έντονο παρασκήνιο για τις σχέσεις του κυρίου Μπέ με τον κύριο Καρυπίδη. Είδαμε και ότι ο Άρης δεν τα παίρνει εισιτήρια, ενώ οι άλλες ομάδες παίρνουν. Άλλο Παπα Ευαγγέλιο και αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει λογική σε κάποια πράγματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ο Άρης έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Με ένα γκολ του Νταρίντα και δύο γκολ του Καμαρά πήρε την νίκη. Μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Βόλο, που τον φέρνει 4 βαθμούς πάνω από τη Θεσσαλική ομάδα στην 5η θέση. Να δούμε λοιπόν τώρα την βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός μαζί με την ΑΕΚ στους 72 βαθμούς. Τρίτος ο Ολυμπιακός με 63. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 60. Πέμπτος ο Άρης με 44. Και έκτος ο Βόλος με 40. Και για το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής είναι Βόλος Παναθηναϊκός, Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άρα δύο σπουδαία παιχνίδια. Και αυτά θεωρητικά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στο Βόλο και η ΑΕΚ είναι που υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην έδρα της. Θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ απέναντι και σε έναν ΠΑΟΚ που ναι, μεν έχασε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άσχημος και ότι δεν είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Εννοείται πως είναι και παραμένει υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχουμε και τον Ντέρμπι Άρης Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός το κρατάει από τον Άρη, που με το χ που είχε φέρει στο Καρεσέα και δημιούργησε έντονη μουρμούρα, προκάλεσε και την αποχώρηση του Μίτσελ και γενικότερα κράτησε πίσω τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά είχα να πω. Προσπάθησα να τα πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν θέλω να γίνω κουραστικό. Πάντα όταν μιλάει ένα είναι κουραστικό. Η αλήθεια είναι ότι και το κενό του Γιώργου Ψυχα δεν ολοκληρώνεται. Το είπα και στην αρχή τη εκπομπή. Και θεωρώ ότι στο επόμενο παγκόσμιο θα είναι μαζί μα. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ήταν το Παγκότερμα, μια εκπομπή του www.gr. Μπορείτε να μας βρίσκετε στο Spotify, στο Google Podcast, στο YouTube, στο site μας, εννοείται στο Athens Voice που ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μας και τους ευχαριστούμε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή και με Γιώργο Ψύχα παρών, καλή συνέχεια σε όλους.